Νέα χρονιά, νέα μέρα, νέο ξεκίνημα για τη Θεσσαλονίκη μας, για την πόλη μας. Με σεβασμό στους πολίτες, με λίγα λόγια και πολλή δουλειά, ξεκινάμε. Ξεκινάμε γιατί αυτή η πόλη αξίζει πολλά περισσότερο. Προσκαλώ τους πολίτες, όλους, όπου και αν ανήκουν, ό,τι και αν πιστεύουν, σε μια συμμαχία ευθύνης για την πόλη. Ένα νέο ξεκίνημα ευθύνης, ένα νέο ξεκίνημα διεκδίκησης και δουλειάς. Σας εύχομαι όλες και όλους τα καλύτερα, να είμαστε γεροί, να έχουμε υγεία, όλη η Θεσσαλονικής να είναι υγιής, χαρούμενη και ευτυχισμένη, πρέπει να δουλέψουμε. Αισθάνομαι το βάρος αυτής της ευθύνης και νομίζω πως από σήμερα πλέον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για οποιαδήποτε ολιγορία. Θα δουλέψουμε και θα δουλέψουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ με όλους τους κατοίκους, με όλους τους ανθρώπους προκειμένου να λύσουμε τα προβλήματα. Αυτή η πόλη αξίζει πολλά περισσότερα από αυτό που είναι σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι με τη βοήθεια των πολιτών, τη βοήθεια του Θεού, θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά για τα οποία έχουμε έρθει να κάνουμε. Και για να σας θυμίσω παλιά, τι λέγαμε όταν ξεκινήσαμε, ο Δήμαρχος δεν είναι πολιτική. Ο Δήμαρχος είναι δουλειά. Έχω ζητήσει από τους συνεργάτες μου όλους να ξεκινήσουμε τη δουλειά της Δημοτικής Αρχής. Ζητώ και τη δική σας βοήθεια, η οποία βοήθεια θα είναι να είστε δίπλα μας και να επισημαίνετε τα όποια λάθη παραλήψεις και να μας δίνετε δύναμη για να προχωρούμε βήμα-βήμα να κάνουμε αυτά για τα οποία μας ψήφισε ο κόσμος της πόλης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιο είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα με το οποίο θα αρχίσετε τη δουλειά? Ήδη ξεκινούμε αύριο με μια μεγάλη συνάντηση από τον τομέα της καθαριότητας. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε, εκεί πονάει η Θεσσαλονίκη και εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος. Έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο πλέον με τους εργαζόμενους θα καθίσουμε να δούμε βήμα-βήμα την υλοποίησή του. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Στον τομέα αυτό η πόλη είναι στην κατάσταση που όλοι ξέρουμε ότι είναι και επομένως δεν υπάρχουν περιθώρια για οποιαδήποτε καθυστέρηση.